Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αυτό το βίντεο είναι τελείως διαφορετικό από τα άλλα, δεν έχει καμία σχέση με μακιγιάζ, καμία σχέση με οτιδήποτε έχουμε κάνει ως τώρα. Σε αυτό το βίντεο θα σας διαβάσω, όχι ακριβώς θα σας διαβάσω, θα αναφέρω, θα κάνω ελεύθερη μετάφραση, ένα κομμάτι από αυτό το βιβλίο της Πέμα Τσόντρον, που είμαστε, Πέμα Τσόντρον, αυτήν εδώ τη γιαγιά, την πολύ συμπαθητική γιαγιακούλα, που είναι μια θιβετιανή μοναχός, λέγεται No Time to Lose. Το βιβλίο είναι βουδιστικού περιεχομένου, αλλά αυτά που θα συζητήσουμε σε αυτό το βίντεο, αυτά που θα σας πω εγώ και θα συζητήσουμε κάτω στα σχόλια, που θέλω να συζητήσουμε τέλος πάντων, δεν έχουν καμία σχέση με τον βουδισμό. Οπότε, μη σας προδιαθέτει το γεγονός ότι είναι βουδιστικό το βιβλίο. Λοιπόν, σελίδα 83 αυτού του βιβλίου, λέει κάτι που βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Λέει ότι υπάρχουν τρεις συμπεριφορές που μας εμποδίζουν από το να απολαύσουμε και να δεχτούμε μία συνεχής ροή από ευλογίες που έρχονται στη ζωή μας. Αυτές οι τρεις συμπεριφορές μπορούν να συγκριθούν αλληγορικά και μεταφορικά με τρία μεγάλα βάζα ή ας πούμε τρία μεγάλα μπουκάλια. Ένα γεμάτο μπουκάλι, ένα μπουκάλι με δηλητήριο μέσα και ένα μπουκάλι με μία τρύπα κάπου στον πάτο. Και εξηγεί τι είναι αυτές οι τρεις συμπεριφορές που έχουμε. Το μπουκάλι που είναι γεμάτο μέχρι επάνω είναι όπως το μυαλό μας λέει, που είναι γεμάτο με ιδέες, απόψεις, προκαταλήψεις. Ήδη αυτό το μυαλό τα ξέρει όλα. Είναι σίγουρο για τα πάντα και είναι αμετακίνητο και αμετάκλητο. Έχει τόσες ιδέες και τόσες απόψεις οι οποίες είναι στερεές και δεν πρόκειται να αλλάξουν και οτιδήποτε καινούριο βλέπουν ή οτιδήποτε παρατηρούν στον κόσμο γύρω τους είτε ταιριάζει με τα δεδομένα τους και το δέχονται είτε το απορρίπτουν χωρίς να το δουν καν, χωρίς καν να το προσέξουν. Όταν έχουμε αυτού του είδους τη συμπεριφορά, θα πρέπει καμιά φορά να σταματήσουμε και να αναρωτηθούμε αυτά που υποθέτουμε είναι όλα αληθινά, έχω όντως όλα τα δεδομένα μου σωστά, μήπως υπάρχει κι άλλος τρόπος να σκεφτώ για αυτό το πράγμα, μήπως έχω άδικο, δηλαδή αυτό το μυαλό είναι το μυαλό του ξερόλα, η συμπεριφορά του ξερόλα, δηλαδή ότι εντάξει εγώ το ξέρω αυτό το πράγμα που μου λες εσύ, εγώ τα ξέρω όλα, δεν δέχομαι τίποτα καινούριο. Παραδείγματα μπορούμε να βρούμε και εδώ και στον κόσμο των beauty gurus. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, ότι ξέρουν τον τέλειο τρόπο να βάφονται, ότι έχουν το τέλειο στυλ, ότι οτιδήποτε δεν ταιριάζει στις ιδέες τους είναι banal, είναι kitsch, είναι... δεν ξέρω κι εγώ τι, εντάξει. Αυτού του είδους η νοοτροπία είναι μια πολύ κακή συμπεριφορά, λέει, γιατί δεν σε αφήνει να δεχτείς τις ευλογίες, λέει εδώ ευλογίες, χρησιμοποιεί τη λέξη ευλογίες, αλλά στη ζωή μας την πραγματική μπορεί να σημαίνει τις οδηγίες, μπορεί να σημαίνει κάτι που θα σε βοηθήσει, κάποιος άνθρωπος που θα σου φέρει κάτι καλό στη ζωή σου, επειδή εσύ νομίζεις ότι είσαι ολοκληρωμένος, τα ξέρεις όλα και δεν αφήνεις κανέναν να έρθει προς τα σένα, όπως ένα μπουκάλι που είναι γεμάτο και δεν έχει χώρο για τίποτα άλλο εκτός από αυτό που έχει ήδη μέσα. Το μπουκάλι που περιέχει, η δεύτερη συμπεριφορά, είναι το μπουκάλι που περιέχει δηλητήριο και παρομοιάζεται μεταφορικά και αλληγορικά με ένα μυαλό, με μια συμπεριφορά η οποία είναι κοινική, υπερκριτική και έχει άποψη για τα πάντα. Δηλαδή όλα είναι δηλητηριασμένα από τη σκληρότητα, harshness, από τη σκληρότητα και από την... από την κακία, ας το πω, ή από την κακεντρέχεια που έχει αυτό το μυαλό. Δηλαδή, ενώ το πρώτο είναι απλά full το μυαλό και δεν δίνει τη δυνατότητα σε κάτι καινούριο να μπει, γιατί απλά είναι full, το δεύτερο δεν είναι ότι είναι full. Μπορεί να είναι κενό, μπορεί να μην έχει άποψη για τα πάντα, αλλά έχει από μέσα βγαίνει μία κοινικότητα, μία απορριπτική στάση του στυλ, ας πούμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, εδώ στον κόσμο του μακιάζ, δες την μωρή πόση φοράει κόκκινο κραγιόν και ποια νομίζει ότι είναι και δες την 150 κιλά και με νομίζει ότι το κραγιόν θα την κάνει άνθρωπο και εντάξει, ας πούμε, αυτή νομίζει ότι επειδή έχει 150 κραγιόν είναι κάποια ή αυτή που
παραδείγματος χάρη μας το παίζει ότι είναι μακιγέρα αλλά δεν γνωρίζει να κάνει μια σωστή γραμμή με το eyeliner ή χίλια δυο μπορώ να σας πω. Γενικά στη ζωή μας υπάρχει πολύ αυτό το σκυλέ, το στυλ, ότι ξέρεις... Αυτό όμως δεν είναι συνήθως επειδή ο άνθρωπος είναι κακός, είναι επειδή ο άνθρωπος έχει φάει τόσο πολλά σκατά που έχει αποφασίσει να κλείσει τον εαυτό του και να γίνει κυνικός. Δηλαδή, σαφέστατα όμως υπάρχουν και σκύλες, δεν λέω εγώ ότι δεν υπάρχουν, αλλά εδώ μιλάμε για τους ανθρώπους που η ζωή, ας πούμε, τους αντί να, από τα παθήματα να τα κάνουν μαθήματα και να ανοίξουν την καρδιά τους περαιτέρω, κλείνουν την καρδιά τους. Παραδείγματος χάρη, μια γυναίκα που την κερατώνει ο άντρας της και έρχεται μετά ένα πολύ ωραίο αγόρι, ένας άντρας να την κολλήσει και λέει εντάξει μωρούλη, άντρες είστε μαλάκες και είστε το ένα και είστε το άλλο και δεν με πήρε τηλέφωνο και πάει κατευθείαν το μυαλό στο κακό. Αυτό είναι δηλαδή το μυαλό που είναι δηλητηριασμένο. Και αυτό το μυαλό δεν μπορεί, διώχνει τις ευλογίες, δηλαδή πρέπει να μην το έχουμε. Και τρίτο και τελευταίο είναι το μυαλό που έχει, είναι το μπουκάλι που έχει μια τρύπα από κάτω. Δηλαδή ότι και να μπαίνει μέσα βγαίνει. Δηλαδή αυτό που λέμε από το εμένα αυτή μου μπαίνει, από το άλλο αυτή μου βγαίνει. Το μυαλό που είναι αδιάφορο, το μυαλό που πετάει, το μυαλό που είσαι εδώ μα δεν είσαι εδώ. Εμένα κοιτάζει, εσένα βλέπει. Τι είχαμε, τι χάσαμε, ψωλέω σε ξεχάσαμε. Δηλαδή αυτό το μυαλό του λες ας πούμε... Και δεν είναι μόνο τα άτομα τα οποία είναι χαλούγλου και εντάξει αδιάφορα και δεν ζουν ας πούμε το παρόν και γενικά ας πούμε είναι ξεχασμένα στον κόσμο τους. Είτε ζουν στο παρελθόν, είτε γενικά αφήνουν τις τωρινές στιγμές να πέφτουν σαν το νερό που θα μπει μέσα αυτό το μπουκάλι και θα φύγει από κάτω ή τη γνώση ή οτιδήποτε την άποψη και να μην συγκρατήσει τίποτα. Είναι και άτομα που ζουν στο μέλλον, δηλαδή... Όλη την ώρα σκέφτονται, αχ, αύριο έχω να κάνω αυτό, αχ, αύριο έχω να κάνω εκείνο, αχ, πότε θα προλάβω αυτό, αχ, πότε θα προλάβω το άλλο, αχ, είναι έτσι, αχ, είναι αλλιώς, αχ, είναι παραλλιώς. Και η τωρινή στιγμή, δηλαδή αυτό το τώρα που ζουν, το ωραίο, το κακό, ας πούμε, μπορεί να είναι στην παραλία και να κάνουν ηλιοθεραπεία και να μην μπορούν να χαλαρώσουν και να μην μπορούν να ακούσουν, ας πούμε, το τραγούδι, να χορέψουν, να γλεντήσουν, να μιλήσουν με την παρέα τους και το μυαλό τους είναι συνεχώς απασχολημένο με το τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο, άμα σκύλος έχεσαι, άμα σκύλος ανέχεσαι κτλ. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι από αυτό το βιβλίο. Δεν λέω ότι μπορούμε να γίνουμε όλοι γκουρού και ξέρεις να ζούμε στο παρόν και να ζούμε την κάθε στιγμή και να δεχόμαστε τις ευλογίες και να είμαστε όλοι ζεν, αχαλούγλου και έτσι. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις τρεις παρομοιώσεις ότι όντως πολλές φορές έτσι λειτουργούμε σαν άνθρωποι και χάνουμε την ουσία της ζωής. Εσείς τι πιστεύετε για όλα αυτά που σας είπα με τα μπουκάλια και αυτά, πιστεύετε ότι είναι μπούρδες, συμφωνείτε, γνωρίζετε τέτοιους ανθρώπους, έχετε δει τέτοιους ανθρώπους, έχετε κάποιο παράδειγμα να δώσετε, διαφωνείτε, θεωρείτε ότι αυτή είναι η Πέμα, ας πούμε, λέει μαλακίες και ότι αυτά που λέει είναι ακατόρθωτα, έχετε συναναστραφεί ποτέ με ανθρώπους που να ταιριάζουν στην περιγραφή από ένα από αυτά τα τρία μπουκάλια, τους έχετε αντιμετωπίσει, έχετε αντιμετωπίσει στον εαυτό σας αυτές τις καταστάσεις. Γενικά είναι κάτι ας πούμε που θα ήθελα να συζητήσουμε, γιατί εδώ καταλήγει ότι για να δεχτούμε τις ευλογίες στη ζωή μας, αυτό χρησιμοποιεί τη λέξη ευλογίες, αλλά ευλογίες μπορούμε να πούμε και ότι είναι μια ωραία στιγμή ας πούμε που ζούμε με τον κόμμανό μας, μια ωραία στιγμή που ζούμε οικογενειακά, μια ωραία στιγμή που ζούμε ακούγοντας μουσική, μια ωραία στιγμή που γελάμε με την παρέα, γιατί η ζωή τι είναι, είναι ένα σύνολο από όμορφες στιγμές που γίνονται όμορφες αναμνήσεις. Η ζωή δεν είναι κάτι άλλο. Ίσως ζούμε όλοι σε μια ψευδαίσθηση. Πάντως αυτό που υποκειμενικά αντιλαμβάνεται ο καθένας από τη ζωή του είναι πώς περνάει το χρόνο του και τι αναμνήσεις του δημιουργεί αυτός ο χρόνος. Λοιπόν, και αυτή λέει ότι τίποτα δεν θα γίνει καλύτερο εκτός και αν γίνουμε πιο έξυπνοι και πιο γνωστικοί, δηλαδή αν γνωρίσουμε ότι κάθε πράγμα που έχουμε στη ζωή μας είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς από πραγμάτων που έχουν γίνει. Δηλαδή υπάρχει η αιτία και το αποτέλεσμα. Αιτία, αποτέλεσμα. Τίποτα δεν είναι χωρίς, ακόμα και κάτι που φαίνεται τυχαίο, εάν το αναλύσεις βαθύτερα υπάρχει η αιτία και το αποτέλεσμα. Άσχετα αν αυτό εμείς θέλουμε να το δεχτούμε ή όχι. Και ο τρόπος για να το γνωρίσουμε είναι να έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό και να είναι εστιασμένο στην κάθε στιγμή που ζούμε και όχι να έχουμε ένα μυαλό όπως αυτά τα τρία μπουκάλια. Δηλαδή ένα μυαλό γεμάτο που δεν έχει χώρο για τίποτα άλλο, ένα μυαλό δηλητηριασμένο που δεν είναι
διατεθειμένο να δεχτεί τίποτα άλλο ή ένα μυαλό με μια τρύπα που δεν έχει την διάθεση να ασχοληθεί με τίποτα. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Εάν θέλετε παρόμοια βιντεάκια με αποσπάσματα βιβλία που μου κινούν το ενδιαφέρον και θέλω να τα συζητήσω μαζί σας, σας παρακαλώ να το γράψετε κάτω στα σχόλια. Εγώ διαβάζω πάρα πολλά βιβλία και έχω πάρα πολλά αποσπάσματα αυτού του είδους να συζητήσω μαζί σας και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνω τέτοια βίντεο, γιατί όπως έχω ξαναπεί, το κανάλι μου δεν είναι ένα κανάλι ομορφιάς εξωτερικής, είναι ένα κανάλι ομορφιάς της ζωής, ομορφιάς της ψυχής, ομορφιάς της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και ασχολείται με αυτά τα πράγματα που εγώ θεωρώ όμορφα για μένα. Δηλαδή όμορφο για μένα. Όμορφο για μένα είναι να βάζω το μακιγιάζ μου και να αισθάνομαι όμορφη. Όμορφο για μένα είναι να παίζω με τα σκελάκια μου. Όμορφο για μένα είναι να μοιράζομαι την καθημερινότητά μου. Και όμορφο για μένα είναι να διαβάζω βιβλία και να συζητάω για τη ζωή και φιλοσοφικά θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βιντεάκι. Ό,τι σχόλια θέλετε θα αφήνετε από κάτω. Φιλάκια πολλά, τα λέμε. Γεια σας!